Γεια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και την πρόσκληση που μου κάνετε να είμαι σήμερα εδώ. Όπως ακούσατε, είμαι νομικός. Έχω εξειδίκευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ευάλωτες ομάδες και τις μειονότητες και έχω την τύχη μέσα από τη δουλειά μου να ασχολούμαι με τα ανθρώπινα δικαιώματα και θεωρητικά, αλλά και μέσα από το ίδιο το πεδίο, αλλά και ατομικά μέσα από εθολητικές δράσεις και συμμετοχή σε προγράμματα. Και με αυτή την ιδιότητα είμαι σήμερα εδώ. Σήμερα, με αφορμή τη Διεθνή ημέρα των Ρωμά, είναι ευκαιρία να θυμηθούμε ότι ο δρόμος για την πραγματική ισότητα των Ρωμά στην Ελλάδα είναι μακρύς. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι πολλές οι διακρίσεις που βιώνουν οι Ρωμά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 10 με 12 εκατομμύρια Ρωμά σε ολόκληρη την Ευρώπη συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή διακρίσεις, αντιτσιγκανισμό, κοινωνικό αποκλεισμό, φτώχεια, ακριβώς λόγω της φιλετικής και της εθνοτικής τους καταγωγής. Τι είναι όμως ο αντιτσιγκανισμός? Το Συμβούλιο της Ευρώπης λέει ότι είναι μια ειδική μορφή ρατσισμού που βασίζεται στη φιλετική ανωτερότητα. Πρόκειται δηλαδή για μια μορφή απάνθρωπης μεταχείρισης και θεσμικού ρατσισμού που αναπτύχθηκε μέσα από ιστορικές διακρίσεις και η οποία εκφράζεται μεταξύ άλλων με τη ρητορική μίσους, την εκμετάλλευση, το στιγματισμό και βέβαια με την ομή βία. Δεν είναι κάτι καινούριο, είναι ιστορικό φαινόμενο και δυστυχώς η Ελλάδα, σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εμφανίζει πολύ χαμηλά ποσοστά σχετικά με την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των Ρωμά. Τα προβλήματα είναι χρόνια, τα ξέρουμε, είναι καταγεγραμμένα, όπως καταγεγραμμένες είναι και οι λύσεις και τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν. Ποιοι είναι οι τομείς τώρα που βιώνουν οι Ρωμά τις περισσότερες διακρίσεις? Είναι 4 βασικοί τομείς και όλοι και οι υπόλοιποι, αλλά οι 4 βασικοί άξονες όπου εντοπίζονται οι βασικές διακρίσεις είναι η παιδεία, υγεία, στέγαση και εργασία. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η διασφάλιση πραγματικής ισότητας, όπως είπε και στην αρχή, και η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των Ρωμά και του υπόλοιπου πληθυσμού. Πώς θα γίνει αυτό? Με τη θέσπιση στέρεων νομικών εγγυήσεων, ενός ολοκληρωμένου δηλαδή νομικού πλαισίου, το οποίο όμως θα εφαρμόζεται αποτελεσματικά και δεν θα παραμένει κενό γράμμα, όπως συνήθως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα. Γιατί συνήθως το θεσμικό πλαίσιο υπάρχει. Το θέμα είναι αν εφαρμόζεται και το πόσο εφαρμόζεται. Στην πράξη, αυτό που χρειαζόμαστε είναι εξασφάλιση ότι τα παιδιά Ρωμά θα ολοκληρώνουν τουλάχιστον το δημοτικό σχολείο, γιατί χωρίς την εκπαίδευση δεν μπορούμε να ονειρευόμαστε, και η γεφύρωση του χάσματος της απασχόλησης μεταξύ Ρωμά και υπόλοιπου πληθυσμού, του χάσματος όσον αφορά την υγεία και του χάσματος όσον αφορά την πρόσβαση στη στέγαση και σε υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας. Θα ήθελα να εστιάσω σε 3 σημεία. Το ένα είναι ο ρατσισμός. Το άλλο είναι τα χαμηλά ποσοστά καταγγελιών των διακρίσεων που υφίστανται οι Ρωμά και το τρίτο είναι οι γυναίκες Ρωμά. Ως προς το ρατσισμό, τα επίπεδα στα οποία βιώνεται ο ρατσισμό σήμερα είναι από την καθημερινότητα, την απλή καθημερινότητα, με βάση και τις εκθέσεις των διεθνών οργανισμών, έτσι και τις ελληνικές αλλά και των ευρωπαϊκών και διεθνών, είναι καθημερινός ρατσισμός, ο μικρορατσισμός όπως το λέμε, micro-racism, που αφορά, δεν το συνειδητοποιούμε, δηλαδή ακόμη και όταν ρωτάμε κάποιον που δεν μας φαίνεται Έλληνας από πού είσαι, και αυτό περιέχει έναν ρατσισμό, μέχρι τις λεγόμενες μικροϋποθέσεις, λεκτικές προσβολές, γκριμάτσες, και βέβαια έχουμε και την ομή λεκτική και ενίοτε σωματική βία που αντιμετωπίζουν οι Ρωμά συμπολίτες μας, και αυτό είναι πολύ εύκολο να το διαπιστώσει κανείς μιλώντας με απλούς φίλους, που το πρώτο που θα πούνε, μα τα θέλουν και τα παθαίνουν, δεν θέλουν να δουλέψουν, οι Ρωμά, τους συμφέρουν τα επιδόματα και κάτι τέτοιο. Λες και δεν ισχύουν αυτά για όλους τους Έλληνες τα επιδόματα, λες και είναι ειδικά επιδόματα για Ρωμά. Και επίσης υπάρχει ο ρατσισμός κατά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, και μιλάμε τώρα για τον ιδιωτικό τομέα κυρίως. Είναι η διακριτική μεταχείριση που αισθάνονται ότι υφίστανται οι Ρωμά λόγω του χρώματος του δέρματός τους, της καταγωγής τους, της θρησκείας τους ή της πίστης τους, και περιλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο, όπως από την είσοδο σε καταστήματα, σε εστιατόριο, σε μπάρ, έως και την αναζήτηση εργασίας, στέγασης κλπ. Και πάλι αυτό το ζήτημα της πρόσβασης είναι το πρώτο που θα ακούσει κανείς συνομιλώντας με ανθρώπους από τις κοινότητες. Και αυτή είναι και εμένα η προσωπική μου εμπειρία, μέσα από διάφορες επισκέψεις σε καταβλισμούς, και αυτό αποτελεί και το πρωταρχικό λόγο φτώχειας και περιθωριοποίησης των Ρωμά. Σύμφωνα με τα ποσοστά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόλις το 43% των Ρωμά 20 έως 64 ετών σε όλη την Ευρώπη εργάζονται επιπληρωμή, και στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό ανέρχεται μόλις σε 33%. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στο θεσμικό ρατσισμό, και την αστυνομική βία. Όταν λέμε θεσμικό ρατσισμό, εννοούμε τη θεσμική στοχοποίηση, δηλαδή όταν εμπλέκονται ένστολοι και δημόσιοι λειτουργοί. Και αστυνομικοί δηλαδή. Και περιλαμβάνει την έντονη ρατσιστική ρητορική έως και τη ρατσιστική βία, το λεγόμενο ρατσιστικό έγκλημα. Ο θεσμικός ρατσισμός ξεκινά από το κράτος και τους μεγάλους οργανισμούς και κρατικά τμήματα που περιορίζουν την πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων σε δικαιώματα. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, τα περιστατικά αδικαιολόγητης χρήσης βίας σε βάρος Ρωμά από τις αστυνομικές αρχές, η συχνότητα των οποίων το καθιστά το φαινόμενο συστημικό, η μη επαρκή διερεύνηση των περιστατικών και η επιοίκεια σε πολλές περιπτώσεις των δικαστών, όταν φτάνουν στη δικαιοσύνη υποθέσεις, μας οδηγούν αβίαστα στο συμπέρασμα ότι επικρατεί καθεστώς ατιμωρησίας. Δύο λόγια για την υποαναφορικότητα, δηλαδή το φαινόμενο της ελλειπούς και περιορισμένης αναφοράς στις αρχές, που είναι θεμελιώδης πρόβλημα. Και εδώ θα θέλαμε να πούμε ότι βασική πτυχή της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Και πώς? Μέσω των καταγγελιών. Σήμερα οι περισσότεροι Ρωμά εξακολουθούν να μην καταγγέλνουν τα κρούσματα διακριτικής μεταχείρισης, αρκεί μια επίσκεψη σε ένα καταβλισμό, μια μέρα, και σε 3 σπίτια να πας θα μαζέψεις 5 λίστες με τις διακρίσεις που υφίστανται. Σήμερα, μόλις το 7% των Ρωμά που αντιμετώπισαν διακρίσεις λόγω της καταγωγής τους κατήγγυλαν το περιστατικό σε κάποια αρχή στην Ελλάδα. Οι λόγοι που τους αποτρέπουν είναι η μη γνώση για την νομοθεσία απαγόρευση των διακρίσεων. Όταν είχαμε βρεθεί στο σχολείο, ήταν και ο Γιώργος Τάτσης, στον Ασπρόπυργο, εκεί στον καταβλισμό, στο σχολείο της Νέας Ζωής, και ήταν οι γυναίκες Ρωμά και τις ρώτησα: «Ξέρετε ποια είναι τα δικαιώματά σας, τι σημαίνει δικαίωμα?» Είπανε: «Δεν ξέρουμε». Λοιπόν, η γνώση για τα δικαιώματα είναι θεμελιώδες. Δηλαδή, δεν μπορεί κανείς να αγνοεί την ύπαρξη νομοθεσίας για την απαγόρευση των διακρίσεων. Επίσης, η αίσθηση ότι η καταγγελία δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. 34% των Ρωμά πιστεύουν αυτό. Και τέλος, η έλλειψη εμπιστοσύνης, φόβος για την αστυνομία. 28% των Ρωμά έχουν αυτή την άποψη. Να συμφωνήσουμε στα εξής. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί θεμελιώδη αξία. Η διαχείριση των καταγγελιών μέσω της αποτελεσματικής διερεύνησης, η δίωξη σε περιπτώσεις πραγματικής παραβίασης δικαιώματος και η επιβολή αποτρεπτικών κυρώσεων κατά υπευθύνων είναι επιτακτική ανάγκη, και το ίδιο και η απονομή της δικαιοσύνης χωρίς καθυστερήσεις. Η αύξηση της εμπιστοσύνης στις αρχές και με πρόβλεψη σχετικών δράσεων, τόσο ενημερωτικών όσο και σε επίπεδο εκπαίδευσης αρχών, των αστυνομικών αρχών, είναι το πρώτο βήμα. Και θα κλείσω με 2 λόγια για τις γυναίκες Ρωμά, που αποτελεί ευάλωτη κατηγορία, γιατί είναι θύματα πολλαπλών διακρίσεων. Και των διακρίσεων που υφίστανται λόγω του παραδοσιακού ρόλου των φύλων στην κοινωνία, αλλά και λόγω του ρόλου τους στις κοινότητες Ρωμά. Τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ξέρουμε όλοι: μεγάλη σχολική διαρροή, πρόωρη εξαναγκαστική γάμη, η αυστηρή ιεραρχία και μειονεκτική θέση των γυναικών στην κοινότητα και στην οικογένεια. Στην Ελλάδα, το 42% των Ρωμά γυναικών παντρεύεται πριν τα 18 έτη. Σημαντική λοιπόν πρόκληση είναι η καταπολέμηση των ανισοτήτων σε βάρος των γυναικών Ρωμά, και τα μέτρα και οι λύσεις είναι απλά: ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση, ίσες ευκαιρίες απασχόλησης, οικογενειακός προγραμματισμός σε γυναίκες και κορίτσια Ρωμά, ενημερωτικές δράσεις για την αξία εκτέλεση στις βασικών ελέγχων, όπως μαστογραφία, pap test, βασικές αρχές αντισύλληψης, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γυναικών για την ενδοοικογενειακή βία, πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και εκπροσώπηση των Ελληνίδων Ρωμά, ιδιαίτερα των νέων γυναικών, στις τοπικές αρχές. Εν ώψη και εκλογών είναι μια καλή ιδέα. Λοιπόν, ανησυχητικό είναι και το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει καταδικαστεί πάρα πολλές φορές για παραβιάσεις δικαιωμάτων Ρωμά, κυρίως για παραβίαση του δικαιώματος στην εκπαίδευση, για παραβίαση του δικαιώματος στη δίκαιη δίκη και για μη ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Και θα κλείσω με την αγαπημένη μου φράση του Νέλσον Μαντέλα, ο οποίος είπε ότι κανείς δεν γεννιέται μισώντας κάποιον για το χρώμα του δέρματος, την καταγωγή ή τη θρησκεία του. Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να μισούν. Και αν μπορούν να διδαχθούν το μίσος, μπορούν να διδαχθούν και την αγάπη. Γιατί η αγάπη έρχεται πιο φυσικά στην ανθρώπινη καρδιά παρά το αντίθετο. Ευχαριστώ.